Να ξεκινήσω πρώτα με την επικαιρότητα και να πω ότι αν θέλετε πραγματικά τα λόγια συμπαράστασης που ακούστηκαν σήμερα σε αυτήν εδώ την αίθουσα για τους χιλιάδες σεισμόπληκτους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας να έχουν ένα πραγματικό αντίκρισμα, τότε πρέπει να καταργηθεί τώρα άμεσα αυτό το δολοφονικό, το εγκληματικό εμπάργκο στη Συρία. Αν δεν γίνει αυτό, φοβάμαι ότι αυτά τα λόγια μένουν λόγια, έπαια πτερόεντα. Τώρα, δεν θα αναφερθώ στο νομοσχέδιο, το οποίο μάλλον πήγε άκλαυτο στη σημερινή συνεδρίαση. Τα είπαμε, όσα είχαμε να πούμε ως ΚΚΕ το πρωί, κυριάρχησε η τροπολογία για τον αποκλεισμό των παραφιάδων της Χρυσής Αυγής. Ούτε και εδώ έχω να προσθέσω κάτι. Τα έχουν πει οι ομιλητές και οι συγητές του ΚΚΕ. Θέλω να αναφερθώ μονάχα, να πω δύο λόγια για δύο τροπολογίες. Η μία είναι του Υπουργείου Ανάπτυξης και η άλλη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρώτο, η πρώτη τροπολογία, η 1582, αφορά το άρθρο 2 αυτής της τροπολογίας, αφορά μια τροποποίηση ενός πρόσφατου σχετικά νόμου του 21, του 48-49 και σχετίζεται με το θέμα της χορήγησης της θέσης ή της βελτίωσης της θέσης στις λαϊκές αγορές. Δύο τροποποιήσεις εδώ ξεχωρίζουμε. Η μία είναι ότι σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης της πενταμελούς επιτροπής αυτή μπορεί να συγκληθεί ακόμα και με τα τρία άτομα, μπορούν να λείπουν δηλαδή τα δύο άτομα, οι δύο αιρετοί, και μπορεί να συνεδριάσει. Δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή την τροπολογία. Το πιο σημαντικό είναι το επόμενο και είναι ότι αλλάζει τα κριτήρια της αξιολόγησης των αιτήσεων των πολιτών ή των παραγωγών για την εξασφάλιση, τη βελτίωση της θέσης τους στις λαϊκές. Μέχρι τώρα ίσχυε ότι στη μοριοδότηση προσμετρούνταν 5 μόρια κάθε χρόνο συν 30 μόρια για τους φορολογικά ενήμερους. Βέβαια και τότε, όταν εισήχθηκε αυτός ο νόμος το 2021, υπήρξε χειροτέρευση των όρων για τους οικονομικά πιο αδύναμους, αφού μη φορολογικά ενήμεροι μπορεί να είναι κάποιοι, συνήθως είναι κάποιοι οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τη φορολογία τους. Όμως με τη νέα τροποποίηση που εισάγεται τώρα, το άρθρο 2 δηλαδή, το κριτήριο της φορολογικής ενημερότητας ανάγεται ως κύριο και στη συνέχεια ως δευτερεύον έρχεται το κριτήριο με τα έτη παλαιότητας. Στην πράξη πρόκειται για μια παραπέρα επιδείνωση των όρων της χορήγησης των θέσεων, ειδικά για αυτούς οι οποίοι είναι οικονομικά ασθενέστεροι. Και αυτό το λέμε τώρα και δικαιούμαστε να το πούμε, γιατί το είχαμε πει και κατά τη διάρκεια της ψήφισης τότε του νόμου, γιατί ο νόμος του 2021 έδινε τότε το δικαίωμα, το οποίο αξιοποίησε ο κύριος Υπουργός, να κατατίθενται τέτοιες τροπολογίες οι οποίες θα αλλάζουν τους όρους χορήγησης αυτών των αδειών. Για την δεύτερη τροπολογία, να πω συνολικά, ότι την τροπολογία αυτή, την 1582, την καταψηφίζουμε στο σύνολό της, παρά το ότι μπορεί να έχουμε μέρους ψήφους στα 5 ή 6 άρθρα της. Για την τελευταία τροπολογία, τώρα την 1583, ξέρετε, γενικεύει το άρθρο της το πρώτο, τον ορισμό, για να αυξήσει το μέγεθος των επιλέξιμων βοσκοτόπων, δηλαδή των βοσκοτόπων οι οποίοι επιδοτούνται. Θα το καταψηφίσουμε γιατί έχουμε την άποψη και τη θέση ότι οι επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία δεν θα πρέπει να δίνονται με βάση την έκταση των βοσκοτόπων, αλλά με βάση το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο του κάθε κτηνοτρόφου. Και τέλος, σχετικά με την έγκριση υπέρβασης του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ, που θα πληρωθεί από το αποθεματικό του, εδώ πρέπει να πούμε ότι το κράτος, η αύξηση μάλλον του αποθεματικού του, θα είναι πάλι από τις εισφορές των αγροτών, την στιγμή που ΕΛΓΑ χρωστάει πολλά χρήματα στους αγρότες και το κράτος βεβαίως αρνείται πεισματικά και συνήθως να τον ενισχύσει από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά, κύριε Πρόεδρε.